Κύριε Λιβανέ, γιατί δεν καταφέρατε να συνεννοηθείτε με τους κλινικάρχες και φτάσατε στην επιλογή της επίταξης? Ήταν η άρνησή τους ή ήταν κάτι άλλο που μεσολάβησε? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Αυτό που ξέρω είναι αυτό που ξέρετε κι εσείς, ότι έχουν σταλεί οι επιστολές, οι ενημερωτικές, και ζητήθηκε από τις ιδιωτικές κλινικές η συνεργασία. Άκουσα πριν στην εκπομπή σας τον κύριο Σαραφιανό, αν δεν κάνω λάθος είναι το όνομά του, ο οποίος μίλησε για πρωτόγνωρη ιστορία και ότι κανείς δεν περίμενε. Δεν είναι έτσι. Η πολιτεία, το Υπουργείο, η πολιτική ηγεσία είχαν ακριβώς αυτήν την αγωνία, είχαν απόλυτη επίγνωση του τι γίνεται. Γι' αυτό και επάρτησαν, έστω και με μια καθυστέρηση, το έχουμε πει αυτό, τα μέτρα στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο οι κλινικάρχες αντιδρούσαν. Μήπως όλα αυτά γίνονται γιατί δικαιώνεται η κριτική της αντιπολίτευσης ότι καθυστερήσαμε να προετοιμαστούμε? Αν όλα αυτά είχαν συζητηθεί και λυθεί μέσα στο καλοκαίρι, περιμένοντας το δεύτερο κύμα, και ήμασταν έτοιμοι απλά να πατήσουμε τα κουμπιά, μήπως όλα θα ήταν πιο απλά? Να πω κάτι. Και με λιγότερο κόστος κυρίως. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Οποιαδήποτε θετική πρόταση είναι δεκτή. Η κριτική και οι αντιπαραθέσεις κομματικές δεν ωφελούν. Εάν κάπου άργησε η πολιτεία, αυτό θα καταγραφεί. Η προσπάθεια που γίνεται σήμερα πρέπει να είναι από όλους κοινή. Πρέπει να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες έτσι όπως τις ορίζουν σε επίπεδο υγειονομικό η Επιτροπή και σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει θέμα συμμόρφωσης με τις αποφάσεις αυτές. Αυτό είναι δεδομένο. Η διαδικασία της επίταξης, όπως γνωρίζετε, προβλέπεται από το Σύνταγμα, όπως επίσης προβλέπεται και η προστασία της ιδιοκτικίας στο άρθρο 17 του Συντάγματος. Οι διαδικασίες θα κυλήσουν. Προφανώς και εγώ εκεί αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός από τις κλίνες με το θέμα του προσωπικού και της δυνατότητας να ανταπεξέλθει, της εξειδίκευσης. Προφανώς υπάρχει εκεί ένα ζήτημα. Ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε ο κύριος Παπάς είμαστε ειδικοί στο να αναλύσουμε αυτή τη διάσταση του προβλήματος. Η ουσία είναι ότι πρέπει να εκπέμπουμε όλοι ένα μήνυμα ενότητας, ένα μήνυμα να κερδίζουμε ως πολιτικός κόσμος, ως πολιτεία, την εμπιστοσύνη των πολιτών, να αφήσουμε κατά μέρους τις όποιες διαφορές έχουμε, να μην συνεχίσουμε σε κλίμα διχασμού αλλά σε κλίμα ενότητας, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το οποίο ζητάει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός. Για πάμε και στον κύριο Παπά να σας απαντήσει. Ο ελληνικός λαός ζητάει κύριε Λιβανέ, ένα λεπτό να διαχειριστούμε τον χρόνο, παρακαλούμε πολύ να μιλήσετε ισότιμα. Τη δημόσια υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Κύριε Παπά, να απαντήσετε σε αυτά που λέει ο κύριος Λιβανός και να απαντήσετε και στην κριτική που σας ασχεί η κυβέρνηση, ότι κερδοσκοπείτε πολιτικά πάνω στην πανδημία, πάνω στους νεκρούς. Σας λένε ότι χθες η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας και με αφορμή και την Αυγή, και όχι μόνο, λέει ότι συμπεριφέρεστε σαν πολιτικές σύρενες. Περιμένετε θύματα προκειμένου να τραφείτε πολιτικά. Και δεν έχει σημασία να πάρετε και πίσω, αν θέλετε, αυτή η ανάρτηση. Όχι, κύριε από τη στιγμή Παπά, που έγινε. Από τη στιγμή που έγινε και την είδε τόσος κόσμος και προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Επιτρέψτε μου. Να ξεκινήσω από το θέμα της Αυγής. Η Αυγή αναπαρήγαγε μία δήλωση του αντιδημάρχου Σερών και έκανε το σφάλμα να μην την βάλει σε εισαγωγικά και να μην αναφέρει την πηγή. Ήτανε σαφές λάθος, το απέσυρε η εφημερίδα και καλώς έγινε. Για το θέμα της συνένεσης, ο κύριος Λιβανός είναι μία νυφάλια φωνή μέσα στην Νέα Δημοκρατία και αυτό οφείλω να το υπογραμμίσω. Εμείς κάναμε την ίστατη προσπάθεια συνένεσης, ειδικά στα θέματα της υγείας. Προτείναμε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και κοινό Υπουργό Υγείας. Απερίφθη μεταυδελιγμίας αυτή η πρόταση. Δυστυχώς για όλους μας. Εγώ ως βουλευτής της αντιπολίτευσης και ως Έλληνας πολίτης εύχομαι αυτή τη στιγμή υπό το βάρος των θλιβερών, των τραγικών εξελίξεων να μετακινηθεί η Νέα Δημοκρατία από αποκρουστικές ιδέες του τύπου «Η μεθ είναι πεταμένα λεφτά», όπως είχε πει ο ανεκδιήγητος κύριος Πέτσας, ή ότι χρειάζεται να έχουμε μόνο ιδιωτικά νοσοκομεία που λέει η σύμβουλος του κύριου Μητσοτάκη, η κυρία Ξαφά. Εάν αυτό συμβεί, υπάρχει και πεδίο εδώ πέρα να συνεννοηθούμε για το τι πρέπει να γίνει. Λυπάμαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή οι εξελίξεις και για την διασπορά της πανδημίας, αλλά κυρίως
και κατά μείζωνα λόγο για την μη προετοιμασία, για το γεγονός ότι όπως γράφουν διάφοροι οι οποίοι στηρίζουν με τη γραφίδα τους την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα μολύβια κατέβηκαν από το Μάιο, για αυτό το γεγονός την ευθύνη φέρει ακέραια η κυβέρνηση. Και κοντά σε όλα αυτά έρχεται να μην στηρίξει και οικονομικά τους ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται από τα αναγκαστικά μέτρα περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας. Είχαμε χτες ανακοινώσεις από τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Βρούτσι, οι οποίες θα σας έλεγα ότι είναι προσβλητικές για την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Ας κάνουμε τώρα μία προσπάθεια, εφόσον υπάρχει επίκληση συνένεσης. Κύριε Λιβανέ, έχουμε καταθέσει δύο τροπολογίες στη Βουλή. Η μία, να καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων από το κράτος εξ ολοκλήρου και με βάση τη σύμβαση εργασίας των εργαζομένων και να επεκταθεί ένα έκτακτο εισόδημα σε όσα νοικοκυριά έχουν, είτε επιδοτούμενο, είτε άνθρωπο στο συνεργασία, είτε άνεργο, είτε άτομο με αμαία. Σκύψτε πάνω σε αυτές τις προτάσεις με λογική. Σας έχουμε αφήσει πάρα πολλά χρήματα. Εάν δεν τα αξιοποιήσουμε τώρα, πότε θα τα αξιοποιήσουμε? Θα απαντήσει ο κ. Λιβανός, αλλά ως προς το υγειονομικό σκέλος, δεν έχετε καταθέσει κάποια τροπολογία. Ζητάτε να υπάρξει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, αλλά από την άλλη όλα τα στελέχη σας, όσα φιλοξενούμε τουλάχιστον στην εκπομπή, επιμένετε σε μια πολύ σκληρή κριτική για τα όσα δεν έγιναν από τον περασμένο Μάιο. Μα θέλω δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την κριτική. Θέλω να πω, κύριε Παπά, σας πω. Σε τι κλίμα θα γίνει αυτό το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, αν δεν υπάρχει διάθεση και παραμένετε σε αυτή την, επιμένετε σε αυτή τη σκληρή κριτική στο υγειονομικό κομμάτι? Στο κλίμα της αναγνώρισης λαθών και καθυστερήσεων, η οποία είναι πανθομολογούμενη, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, διαπίστωση. Είμαστε στο επόμενο όλες στάδιο ενώσεις, τώρα όμως, κύριε Παπάκη, η Αυγή το ανέδειξε. Έδειξε τα κινητήρια. Αλλά, μισό λεπτό. Κυρία Κουτροκόη, μισό λεπτό. Εδώ πέρα έχουμε οι ενώσεις γιατρών, οι ενώσεις νοσηλευτών, οι διοικητές νοσοκομείων, οι διευθυντές κλινικών να λένε ότι έχουμε φτάσει στα ωριά μας. Εμείς φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών και φτάσαμε σήμερα στην εκπομπή σας να ενημερωνόμαστε. Πάντως, ο κύριος Σαραφιανός, κύριε Παπά, μεταξύ όλων των υπολείπων που είπε, είπε ότι έφυγα έχουν πάει 3.800 νοσηλευτές και προσωπικό εξειδικευμένο από το ιδιωτικό τομέα στον δημόσιο. Και μάλιστα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα Παύλο, στοιχείο απάντησης στην κριτική που κάνετε ότι δεν, δεν έχει προσδιοριστεί προσωπικό, ότι δεν έχουν γίνει κινήσεις. Ο κύριος Σαραφιανός το είπε, όχι είναι, ο κύριος Διβανός. Είναι προφανές ότι δεν έχουν γίνει κινήσεις. Είναι αυτή τη στιγμή πανθομολογούμενο. Όποιος παρακολουθεί και την αρθογραφία και τους σχολιασμούς το αντιλαμβάνεται. Ο κύριος Κικίλιας προημερών και εκπρόθεσμα έφερε μια τροπολογία για να μπορέσουν να γίνουν προσλήψεις στο δημόσιο τομέα υγείας και κάνουμε την εξής έκκληση. Ανεξαρτήτως των ιδεολογικών και πολιτικών κεκτημένων ταχυτήτων όλων μας. Ναι. Ας καταλήξουμε στο συμπέρασμα που παραδέχονται ακόμα και οι διοικητές και οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κλινικών. Στους καιρούς των μεγάλων κρίσεων δεν μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να μας βγάλει από το αδιέξοδο. Άρα κακώς είναι η κοινή έγινε μας η μοίρα. Όχι, κακώς έγινε τώρα και καθυστερημένα. Μάλιστα. Έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολύ καιρό και έπρεπε χωρίς ιδεολογικές και κεκτημένες ταχύτητες να προσεγγίζουμε αυτή τη θεμελιακή κρίση που την περνάμε όλοι μαζί. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λέγοντας ότι γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ξέρω το αίσθημα πολιτικής και κοινωνικής ευθύνης το οποίο έχει και θεωρώ ότι αυτό βγαίνει σε αυτή την φάση της κρίσης. Δεύτερον, το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό, είναι ο ηγέτης αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Τι εννοείτε τώρα, ότι ο κύριος Παπάς ή ο κύριος Τσίπρας δεν έχουν το αντίστοιχο αίσθημα? Αν μου επιτρέψετε θα ολοκληρώσω τη σκέψη μου, θα καταλάβετε πού οδηγούμε. Δεύτερον, δεν μ' αρέσει να κάνω αυτή τη στιγμή διάλογο σε αυτό το επίπεδο με τον κύριο Παπά. Όμως οφείλω να πω ότι η κυρία Ξαφά, που είπε πριν ο κύριος Παπάς ότι είναι σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη, δεν είναι σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης είναι ότι στηρίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όποιες σκέψεις μπορεί να υπήρχαν από ένα κομμάτι αυτής της μεγάλης παράταξης ότι όντως πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στα ιδιωτικά νοσοκομεία, φάνηκε ότι ήταν λανθασμένη και προφανώς πρέπει να επενδύουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όπως και στο Εθνικό Σύστημα Παιδείας και αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης και αυτό επιτελείται τους τελευταίους μήνες. Ο κύριος Κικίλιας κάνει τα αδύνατα δυνατά για να προσλάβει, έχουν ήδη προσληφθεί 7.000 άνθρωποι,
7.000 άνθρωποι για να καλύψουν θέσεις οι οποίες χρειαζόμαστε. Έχουν διπλασιαστεί οι μονάδες της ΜΕΤ, τα ξέρει αυτά ο κόσμος, και σε αυτή τη φάση αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί είναι να δούμε πώς θα καλύψουμε τα κενά. Δεν έχει νόημα να προσπαθήσω να δείξω τη διαφορετική προσέγγιση που έχει ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει νόημα να λέμε ότι τη μια στιγμή θέλουν τις επιτάξεις, την άλλη δεν τις θέλουν. Δεν έχει νόημα να μπούμε σε μια κριτική και σε σκληρές κουβέντες σαν και αυτές που είπατε πριν. Για μένα το ουσιαστικό σήμερα είναι να δούμε, και αυτό είναι και για τον ελληνικό λαό το ουσιαστικό, πώς θα βρούμε κι άλλα καλά παραδείγματα. Πάντως. Και για να συνεννοηθείτε πρέπει να έχετε κι εσείς διάθεση. Όχι μόνο η αντιπολίτευση. Ωραία. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να ασκεί κριτική και πίεση. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Το ίδιο σωστό, θα κάνατε και εσείς αντίσταστας θέσεις τους. Αν μου επιτρέπετε, παράδειγμα των γυναικών που ήρθανε, των εξειδικευμένων νοσοκόμων που ήρθανε από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, είναι το παράδειγμα που θέλουμε αυτή τη στιγμή για όλο τον ελληνικό λαό. Πρέπει να σταθούμε πάλι δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι άρρωστοι, δίπλα στους υγειονομικούς. Μια φράση, δεν κύριε Παπαγγελακίδη, το παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε. Κύριε Λιβανέ, έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Ναι, 10 δευτερόλεπτα. Δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να αναζητάμε άλλους υπουργούς, να αναζητάμε συμβούλια αρχηγών με τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος έκανε αυτά τα οποία έκανε. Ωραία. Με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κάνει αυτά τα οποία κάνει. 20 δευτερόλεπτα στον κύριο Παπά θα τα δώσετε. Δεν γίνεται. Αν έχετε την καλοσύνη δηλαδή. Κύριε Λιβανέ, σας παρακαλώ. Είπατε 10 δευτερόλεπτα. Ναι, το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι ο ιός είναι φωνικός, είναι εδώ. Πάμε. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται. Okay. Όλοι πρέπει να εμβολιαστούμε, γιατί και το εμβόλιο δεν φτάνει. Ο εμβολιασμός χρειάζεται. Ο κύριος Παπάς, παρακαλώ πολύ. Τα 20 δευτερόλεπτα. Και κύριε Λιβανέ. Κύριε Παπά. Επαναλαμβάνω, το ελάχιστο που έχει να κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι να αναλάβει την ευθύνη για τις καθυστερήσεις και να βάλει νερό στο κρασί. Πρέπει και εσείς όμως να αναγνωρίσετε ότι δίνουν μεγάλη μάχη με κάτι το πρωτόγνωρο, κύριε Παπά. Δεν μπορεί να εντοπίζετε είναι μόνο. Για όλους μας. Πρωτόγνωρο είναι για όλους μας, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω. Σας λένε ότι μόνο καταστροφή βλέπετε. Δεν βλέπετε όχι, καμία βέβαια. Προσπάθεια. Όχι. Αυτό σας λένε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να καταθέτουμε προτάσεις από την αρχή. Μάλιστα. Δεν εισακούστηκε καμία και ακούσαμε μέχρι και τώρα ότι δεν έχει κανένα νόημα να συζητήσουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλούμε έστω και την ίστατη ώρα να βγάλουν συμπέρασμα και να αλλάξουν τροχιά. Κύριε, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Καλή σας ημέρα.